Αναστάσιος Βυθούλκας, εκτροφέας ΠΑΓ. Εκτροφέας ΠΑΓ. Ρε φίλε, στις πρώτες εκπομπές, κάθε φορά που παρουσίαζα μια φιλή, μου λέγανε «Έχει μέσα και ΠΑΓ, έχει μέσα και ΠΑΓ, έχει μέσα και ΠΑΓ». Τι συμβαίνει? Καλησπέρα πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πες από πού έχεις έρθει, γιατί μόλις ήρθες από... Μόλις ήρθα από Αμαλιάδα Ηλίας, είχαμε και πρόβλημα με το αυτοκίνητο στον δρόμο και ψηλό ταλαιπωρηθήκαμε και η μεν και η δε, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Τον λένε Iron Man. Τον λένε Iron Man. Είναι ναι. Το παρατσούκλι του. Όχι, είναι το κανονικό του. Το κανονικό του. Ναι, εντάξει, το μετά το σημερινό είναι Iron Man σήμερα, σίγουρα. Ναι, ναι, το παρατσούκλι του είναι Ντόντο. Ντόντο, okay. Και βγήκε από το χοντρό, γιατί μικρός ήταν, ξέρεις. Για πες λοιπόν, τι παίζει? Παίζει ότι τα ΠΑΓ είναι πολύ αρχαία φυλή, από τις πιο αρχαίες φυλές. Ενδεχομένως να είναι και 2.500 χρόνων φυλή. Από τα βάθη της Ασίας, με κοινή καταγωγή με τα Πικινουά. Και τα ΠΑΓ ήρθαν στην Ευρώπη τον 16ο αιώνα, με τις Απικίες κλπ. Και τα έφεραν σε πρώτη φάση οι Ολλανδοί. Θεωρείται λοιπόν ότι οι βραχυκέφαλες φυλές στην Ευρώπη, όπως τα αγγλικά bulldog, τα Thai pincher κλπ, ότι έχουν καταγωγή από τα ΠΑΓ. Από τα ΠΑΓ. Ενδεχομένως γι' αυτό το έχουν πει. Μάλιστα. Τώρα η χρησιμότητα του σκύλου εκείνες τις εποχές ποια ήταν? Ήτανε και είναι σκύλος συντροφιάς. Θεωρείται η καλύτερη φυλή συντροφιάς. Για πες μου τώρα, συντροφιά φραγκάτων τότε ή συντροφιά... Φραγκάτων, ναι, ναι. Φραγκάτων, ναι. Ναι, ναι. Τα είχανε οι βασιλείς, οι μοναχοί... Οι προύχοντες, ναι, ναι, ναι. Έχω διαβάσει, γιατί όλα αυτά είναι ιστορία, έτσι, έχω διαβάσει ότι... Οι ευγενείς που βάζανε τα παιδιά τους τότε σε μοναστήρια είχαν ευνούχους εκεί για ευνότους λόγους για τα παιδιά και είχαν ΠΑΓ για λόγους φυλάξης, γιατί τα ΠΑΓ είναι μια φυλή που δεν κινδυνεύει κανένας. Mm-hmm. Δεν είναι ένα σκύλος που φαλαγκώσει για κάποιο λόγο. Mm-hmm. Αλλά είχαν 20-30 ΠΑΓ, τα οποία τα ΠΑΓ ούτως ή άλλως είναι alert, δηλαδή μόλις ακούσουν κάτι θα αγαβιούσουν, και όταν είναι 20-30 καταλαβαίνεις, αν αρχίσουν να αγαβιούσουν, είναι τρομερός συναγερμός. Τώρα θα σε βγάλω πρόγραμμα όμως. Υπάρχουν και κάτι ΠΑΓ τα οποία είναι μάγκες, βγήκαν για Σεργιάννη με ταξουργείο, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν κάτι ΠΑΓ που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Κοίταξε, η ακριβής περιγραφή στο ΠΑΓ είναι μεγάλος σκύλος σε μικρή συσκευασία. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι είναι μαστίθ. Ναι. Σαν σκυλιά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε και σαν χαρακτήρας είναι μαστίθ, μόνο που είναι compact. Small size. Δεν έχουν τις δυνατότητες που έχει ένα μαστίφ όσον αφορά το σώμα, αλλά στο μυαλό, ναι, είναι μεγάλα σκυλιά σε μικρό μέγεθος. Δηλαδή, οπότε... εγώ έχω δει ΠΑΓ να φεύγει, ας πούμε, και να πηγαίνει να κάνει ντου σε κάποιον που μπήκε ξεκάρφωτα μέσα στο... Ναι, θα κάνουν τα πάντα, αλλά μέχρι εκεί όμως, έτσι. Ναι. Θα μπει κλέφτη στο σπίτι, θα τον εγκαυγήσει, θα κάνει, θα ράνει, αλλά θα φύγει μαζί του ευχάριστα. Άρα υπάρχει και μια εργασία η οποία έχει να κάνει με το alert που δίνει ο σκύλος. Και πώς προχωράμε στους αιώνες τώρα από τους βασιλείς? Κοίταξε, ήρθαν τα πρώτα ΠΑΓ ήρθαν στην Ολλανδία και τα λένε Mopshond, που σημαίνει γουργούρισμα. Να σου πω συγχαρητήρια που είπες αυτή τη λέξη. Γιατί? Mopshond. Mopshond. Κάπως έτσι, τέλος πάντων, γιατί τα φλαμανδικά είναι και λίγο περίεργα. Εκεί τα είχε ο βασιλιάς Γουίλιαμς, ναι. Τον οποίον ένα σημαίνιο ΠΑΓ, θα πούμε και για τα χρώματα μετά, τον ειδοποίησε όταν έκαναν έφοδο οι Ισπανοί, με αποτέλεσμα να μπορέσει να φύγει και να μην συλληφθεί, και από τότε λέγεται ότι είχε πάντα ένα ΠΑΓ μαζί του και τον τάφο του, τον κοσμεί ένα ομοίωμο ΠΑΓ. Mm-hmm. Και μετά από κάποια χρόνια ο Γουίλιαμς ο δεύτερος πήγε στην Αγγλία να στηθεί βασιλιάς, πήρε τα ΠΑΓ μαζί του, έγιναν πολύ δημοφιλοί. Mm-hmm. Και κάποια χρόνια αργότερα, όπου οι Άγγλοι έκαναν σε ένα παλάτι μια επιδρομή εκεί και μέσα σ' όλα έφεραν και ΠΑΓ και επικοινωνά μαζί τους, και θεωρείται ότι ήταν μια από τις μαζικότερες εισαγωγές σκύλων στην Ευρώπη τότε, εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Και ήρθαν και τα μαύρα ΠΑΓ. Το πρότυπο γράφτηκε το 1883, το πρώτο πρότυπο.
μπορώ να πάρω τα χέρια μου από πάνω του. Τι παίζει. Η χαρά του. Πώς γίνεται αυτό. Η χαρά του. Και γι' αυτό είναι το πάγκ. Είναι και η δικιά μου η χαρά όμως. Ναι, εδώ, ναι. Εδώ είναι το θέμα. Ωραία. Πώς φτάνουμε, πότε κλειδώνει. Καταρχήν, έχω δει φωτογραφίες στο πάγκ το 60 ας πούμε. Και είναι σκύλοι πιο μεγάλοι στο σώμα, πιο. Ναι, αυτό, ναι, ναι, ήταν λίγο πιο μεγάλα τότε. Πώς. Δεν παίζεται ο τύπος. Λοιπόν. Επιτέλους και ένα σκύλο ιδανικός για τον καναπέ μου. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς αλλάζει η φυλή χρόνια με τα χρόνια, δηλαδή πώς καταλήγουμε στο τελικό πρότυπο που είναι αυτό. Κοίταξε, σιγά χρόνια με τα χρόνια, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σαν νεκροφή, έγιναν πιο κόμπακ τα σκυλιά, ήσαν πιο ψηλά και πιο αδύνατα τότε, αλλά επειδή είναι μαστίφ πρέπει να είναι, δεν πρέπει να είναι αδύνατα, αλλά ούτε και πολύ παχιά, mm-hmm. Αυτός είναι ένα τικ mm-hmm. πιο παχής. Τα κιλά του πρότυπου λένε από 6,1 έως 8,3, 8,5. Τα κιλά. Τα κιλά, έτσι. Και φυσικά όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τις, με τις εκτροφικές γραμμές και με τις, ναι. με τις χώρες. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις μικρές. Ναι, όπως όλες τις φυλές, ξέρεις που κάπου τα μεγαλώνουν, τα ναι, μικρώνουν ναι, ναι. κλπ. Για πες μου λίγο, τα αμερικάνικα από τα ευρωπαϊκά είναι και εκεί διαφορετικά. Οι Αμερικάνοι έχουν δώσει δηλαδή πιο... Θα σου πω, όταν εγώ ξεκίνησα με τα πάγκ, πριν από κάποια χρόνια και άρχισα και κοίταγα τα αμερικάνικα, όπου τότε η ενημέρωσή μας ήταν ένα περιοδικό στο περίπτερο, έτσι, και το ίντερνετ ότι είχε ψιλοξεκινήσει, ναι, τότε ναι, βάζεις ναι. μια φωτογραφία να δεις το ίντερνετ και περίμενες μισή ώρα να ανοίξει. Ναι, ναι, ναι. Οι Αμερικάνοι τα προτιμούν γύρω στα αρσενικά, τους αρέσει το μικρό σώμα, δηλαδή να είναι γύρω στα 8,5 κιλά. Τα ευρωπαϊκά τότε πάγγισαν πιο... πιο κοντοπόδαρα, πώς να το πω, πιο στρογγυλά, ναι. έτσι, ενώ τα αμερικάνικα ήταν πιο αθλητικά, mm-hmm. πιο μακριά πόδια. Και σήμερα στην Ευρώπη τα περισσότερα και τα καλύτερα πάγκ έχουν από πίσω τους αμερικάνικες γραμμές, όπως και σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Βλέπω μυϊκό σύστημα, πιάνω δηλαδή ποντικάκια, ναι, ναι, πρέπει. Άρα είναι ένα σκύλος που βλέπεις, τον βλέπεις ρε παιδί μου και λες αυτός ο σκύλος δεν μπορεί να περπατήσει πολύ, παρά τα αυτά φαίνεται ότι έχει αντοχές, δηλαδή και μόνο ότι σήμερα εσύ πέρασες αυτό το πράγμα ερχόμενος που έμεινε το αυτοκίνητο και ήρθες χωρίς air condition και ο τύπος είναι μέσα στη χαρά, δεν θα πω τι έκανε πριν, έτσι. Είναι εντυπωσιακό. Κοίταξε να δεις Χριστό. Πρέπει να μιλήσουμε για τα πάγκ γενικότερα και για τα προβλήματα που έχουν, να καταλάβουμε και πού βρισκόμαστε και μέσα από την εκτροφή. Mm-hmm. Δυστυχώς ξέρεις ότι όποια φυλή γίνεται μόδα και τα πάγκ είναι ναι, μόδα, ναι. ναι, καταστρέφεται από την κουταβοπαραγωγή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει σε όλες τις βραχυκεφαλές φυλές, όχι στα πάγκ μόνο, έτσι, είναι το αναπνευστικό σύστημα και η υπερώρα, όπου εκεί αν ο σκύλος έχει πρόβλημα, δυσκολεύεται πάρα πολύ στο να κάνει τα καθημερινά του, έτσι, και επηρεάζεται πάρα πολύ όταν υπάρχει ζέστη, όταν υπάρχει υγρασία. Mm-hmm. Εμείς, δόξα τω Θεώ, σε αυτό είμαστε... κομπλέ. Αρκετά καλά, ναι. Δηλαδή, τα τελευταία 15 χρόνια δεν έχει χρειαστεί κανένα σκυλί μου να κάνει διάνοιξη, ρουφή κλπ. Για πες μου όμως λίγο, το καλοκαίρι προσέχουμε. Το καλοκαίρι είναι βέβαια. Προσέχουμε όπως όλα τα σκυλιά, ναι, ή το πρωί βολτούλες ή αργά το βράδυ. Ή αργά το βράδυ. Και αν δεις ότι ένα σκύλος βγάζει τη γλώσσα και τη σκόνη προς τα πάνω, που σημαίνει ότι εκείνη την ώρα προσπαθεί να δροσιστεί, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι ένα μπάνιο στο σκύλο, mm-hmm. ένα βρέξιμο mm-hmm. και θα δεις ότι μετά από 10 λεπτά το σκύλος ηρεμεί. Ωραία. Να πούμε και για αυτό που λες για τη γλώσσα προς τα πάνω, ότι η γλώσσα προς τα κάτω ναι, είναι ένδειξη κούρασης, αλλά το αν διπλώνει προς τα πάνω. Πια. Ναι, ότι προσπαθεί ο σκύλος να δροσιστεί. Και όταν ένα παγ έχει τη γλώσσα προς τα πάνω, σταματάμε το παιχνίδι μαζί του. Βρεξιματάκι και... Ναι, πρέπει να σταματήσει εκεί γιατί προσπαθεί ο σκύλος να δροσιστεί.
Ωραία, φτάνουμε στο σήμερα λοιπόν. Ο σκύλος έχει αυτή τη μορφολογία. Πες μου λίγα λόγια για τη μορφολογία του ύψος. Κοίταξε να δεις, είναι σκύλος compact με δυνατό λαιμό και ελαφρώς σκυρτό για να κρατάει το κεφάλι ψηλά περήφανα. Το κεφάλι συγκριτικά με το σώμα είναι μεγάλο και είναι ένα πρόβλημα αυτό στις γέννες κάποιες φορές. Mm-hmm. Έτσι είναι mm-hmm. δύσκολα τα πράγματα μερικές φορές. Mm-hmm. Το κεφάλι πρέπει να είναι στρογγυλό. Έχουμε 4 χρώματα, θα πω γιατί λέω για τα χρώματα. Έχουμε, στην FCI έχουμε 4 χρώματα, στο American Kennel Club. Το American Kennel Club έχει μόνο το υπόξανθο και το μαύρο. Στην FCI υπάρχει το ασημί και το βερικοκί που αυτά πια έχουν χαθεί. Mm-hmm. Το μαύρο είναι μαύρο, τελείως. Το υπόξανθο όμως πρέπει να έχει το pigment, μαύρα σημάδια, ναι, ζάρες, όσο καλύτερες είναι τόσο καλό είναι. Και τα αυτιά πρέπει να είναι μικρά, βελούδινα, στην αφή. Mm-hmm. Εδώ είμαστε υπόξανθος τύπος, έτσι. Εδώ είμαστε υπόξανθος, ναι. Mm-hmm. Η ράχη πρέπει να είναι ευθεία, η ουρά ψηλά τοποθετημένη, η δυνατόν διπλή ουρά που και αυτό τίνει να εξαφανιστεί. Εγώ είχα σκύλο με διπλή ουρά. Mm-hmm. Αλλά και αυτό δυστυχώς δεν μου έδωσε καμία τέτοια ουρά πάλι πίσω. Διπλή ουρά δηλαδή. Δηλαδή αυτό που κάνει να το κάνει δύο φορές. Δύο φορές, μάλιστα. Δύο φορές. Μάλιστα. Δύο φορές τροφή. Ωραία. Δύο φορές τροφή, ναι, έχω φτάσει. Μια μισή σε αρκετά σκυλιά. Αλλά αυτό που είχε ο Τσάκλς, ο δεύτερος σκύλος που έφερε από την Αμερική. Ναι. Ναι, αυτό ήταν διπλή και ψηλά τοποθετημένη. Πολύ ωραία ουρά. Μάλιστα. Και πρέπει να είναι συμπαγής, μειώδης mm-hmm. και όπως σου είπα ούτε πολύ αδύνατος, ούτε πολύ παχής. Λοιπόν, από αυτό το σημείο το Pug σίγουρα δεν είναι ο σκύλος που θα πάρεις από Pet Shop. Έτσι, δηλαδή είναι σαν να παίζεις με την ψυχή σου. Ναι, ναι. Έτσι, ναι, ναι. Γιατί πρίμα που γεννιούνται αυτά τα σκυλιά τα οποία είναι προϊόν Puppy Mill και κάπως πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα. Τι είναι αυτό που πρέπει όμως, ακόμα και σαν νεκροφέα να πάω, για το αναπνευστικό του σκύλου. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω, δηλαδή πρέπει να ζητήσω να δω γονείς και ποιο είναι το σημάδι ότι το αναπνευστικό δεν πάει καλά. Κοίταξε να δεις, εγώ προσωπικά δέχομαι κόσμο στο σπίτι μου γιατί τα σκυλιά ζουν μαζί μου, ζουν στο σπίτι μου, μέσα στο σπίτι μου, έτσι, και έχουμε και μια αυλή που βγαίνουν. Εκεί ο κάθε ενδιαφερόμενος για τη φυλή, όχι ο κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να πάρει ένα κουτάβι, γιατί εγώ δέχομαι κόσμο, εγώ που απλά προτείνω να τον κόσμο τη ναι, να γνωρίσει τη φυλή, να δει τις επιλογές του και να αποφασίσει στο τέλος με ποια επιλογή θέλει να συνεχίσει τη ζωή του. Mm-hmm. Όταν έρθεις στο σπίτι μου και δεις 7 σκυλιά, τρέχουν, πηδάνουν, παίζουν και δεν ακούς κάτι. Ναι. Το αντίθετο σημαίνει όμως αν ακούσω ένα σκύλο εδώ ακίνητο, ένα σκύλο και είναι ναι, εκεί ναι. Μαζεύομαι, έτσι. Ναι, ναι. Και ειδικά όπως είπες, επειδή είπες για τα pet shop, πριν εκεί θα πάρεις ένα κουτάβι που απλά θα σου έρθει. Δεν ξέρεις από πίσω ποιοι είναι οι γονείς του, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει. Συνήθως σου λένε ναι, ναι. Αυτή η ερώτηση με πεθαίνει. Με pedigree, χωρίς pedigree, ναι. 300 με pedigree, 350. Τα έχω ακούσει όλα. Έχω ακούσει όλα. 100 για pedigree, 500 για pedigree. Ναι, ναι, ναι. Τα pedigree φωτοτυπίες αυτά. Ή δεν είναι καλό το pedigree αυτό ναι. Και ή πάρε ένα άλλο. Ναι, 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 ναι. Έχω δει pedigree, ας πούμε, να έχει άσπρους γονείς και το σκυλί να είναι μαύρο. Αυτό δεν γίνεται. Εγώ θα σου πω, έχω πάρει κάποια στιγμή πριν τα ξεκινήματά μου σαν εκπαιδευτής ένα σκύλο από Pet Shop και έχω ανακαλύψει ότι είναι το pedigree γράφει ότι είναι γόνος ενός πάρα πολύ καλού εκτροφείου και παίρνω τηλέφωνο στο εκτροφείο. Ναι, ναι. Και λέω, ξέρετε, είναι ο γιος του... Μου λέει, δεν ξέρουμε το σκύλο. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, καταπληκτικά ξέρεις. Πράγματα. Ξέρεις ότι όλα γίνονται. Στην Ελλάδα είσαστε πολύ... Θα πω δυστυχώς όχι και θα πω δυστυχώς γιατί αν ήμασταν πολλοί θα υπήρχε καλύτερη ποιότητα. Λόγω ανταγωνισμού. Λόγω του τι θέλει ο καθένας να κάνει και πιστεύω ναι, ότι σαν εκτροφέας όλοι θέλουμε να κάνουμε καλύτερα και καλύτερα σκυλιά. Mm-hmm. Θα υπήρχε καλύτερη ενημέρωση στον κόσμο. Είμαστε δύο πολύ παλιοί εκτροφείς που ξεκινήσαμε σχεδόν μαζί. Η κυρία Φέη Κεφαλά ήταν η πρώτη που ξεκίνησε και από Αθήνα πήρε το πρώτο μου το σκύλο. Τιμήσω ότι αναφέρεις και το όνομα του. Ναι, γιατί είμαστε και φίλοι και συνεχίζουμε να είμαστε και φίλοι και να αλλάζουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να αλλάζουμε και τη γνώμη μας και την άποψή ναι. μας γιατί έχουμε μια φίλη που μας ενδιαφέρει με τα καλά της και με τα κακά της. Οπότε έχουμε επαφή. Το
θα μου αγαπάς και θα με φιλάς. Και κατά περιόδους ήλαν άλλο ένα ζευγάρι που έχουν ασχοληθεί λίγο, αλλά βασικά όλα αυτά τα χρόνια οι ενεργοί. Είσαστε χρόνια, εσείς, εγώ και Φέη, ναι, τόσα χρόνια. Εσείς οι δύο. Εννοώ που πάμε σε εκθέσεις, που δείχνουμε τα σκυλιά μας, που έχουμε δείξει πολλά σκυλιά, που έχουμε αξιολογήσει πολλά σκυλιά. Το Παγ είναι ιδιαίτερο σκύλος και υποθέτω στη θάρα βλέπω εδώ. Ανοιχτό, ναι, έτσι. Αυτός είναι, ναι, έχει. Λοιπόν, αυτός έχει κερδίσει τίποτα. Αυτός έχει κερδίσει πάρα πολλά. Ναι, για πες. Παρόλο που τον έχω τα τελευταία χρόνια που τα πράγματα έχουν γίνει λίγο, ναι, ναι, κάπως και δεν τον έχω δείξει πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι σαν εκτροφέας, αυτός ο σκυλός, αυτό που έχει κερδίσει είναι η καρδιά μου. Τα άλλα εντάξει, οκ. Okay. Τι δύο, τι τρία, τι πέντε, τρόπια δεν έχει. Το έχετε βάλει εσύ στόχο να με κάνετε κομμάτια σε αυτή την εκπομπή. Έχει κερδίσει, τι έχει, ο καλύτερος του τίτλος ποιος είναι. Έχει κερδίσει η καλύτερη έκθεση, κατά επανάληψη. Και σε όλες τις ειδικές κατηγορίες που έχω παίξει με αυτόν. Ξέρεις, κάποτε μου είχε πει κάποιος ότι το θέμα δεν είναι να είσαι πρώτος. Το θέμα είναι να είσαι στην κορυφή. Και η γενιά αυτή που έχω βγάλει τα τελευταία χρόνια, αυτό είναι, μου είχε είναι δώσει. Στην κορυφή. Ναι, είναι ψηλά. Οπότε. Πώς το έφαγε το χαστούκι εσύ, γιατί δεν είναι μια φιλή ρε παιδί μου που θα κεντράρεις κατευθείαν, δηλαδή είναι... Ναι, είναι και αν σου πω από πού πήγα στα πάγια θα τρελαθείς και πώς. Για πες. Μου κάνουν δώρο ένα θηλυκό ροτβάιλερ, όταν σου λέω το ροτβάιλερ ήταν άγνωστη λέξη. Και μόλις είδα το σκύλο αναγκάστηκα να ζητήσω εκπαιδευτή στην Αθήνα και έπεσα σε ένα ζευγάρι, οι οποίοι μόλις είχαν έρθει, νεαροί είχαν έρθει μόνο μόλις από Αγγλία. Και σε κάποια επίσκεψη πήγαμε και σε μια έκθεση και μετά με κάποια άλλη ιστορία που έγινε τέλος πάντων συναντήθηκαν και με κάποια παιδιά στην Πάτρα που ασχολήθηκαν και ασχολούνται με τα ροτβάιλερ. Κάναμε κάποιες συναντήσεις, πήγαμε σε 2-3 εκθέσεις και όποιος όλοι είπα να πάρω ένα δεύτερο σκύλο. αποφασίσαμε την γυναίκα μου να πάρουμε ένα σκύλο καλό, να πηγαίνουμε σε καμιά έκθεση, χωρίς σκέψη εκτροφής ή οτιδήποτε άλλο. Ροτβάιλερ, λέμε. Ροτβάιλερ, ναι. Ναι. Και να, απλώς να πάρουμε ένα σκύλο, να πηγαίνουμε σε έκθεση, να είναι λίγο καλός, ούτως ώστε να μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε αυτό που τελικά κάναμε. Δηλαδή να βάζω τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου και να κάνουμε μια μονοήμερη, διήμερη βόλτα σε κάποιες εκθέσεις. Ναι. Ο γιος μου λοιπόν έμπαινε κάποιες φορές νέων χειριστών και κάποια στιγμή λέει η κόρη μου, αν είχαμε ένα μικρό, θα μπορούσα και εγώ να. Να κάνω κάτι. Να μπω στο στίβο, έτσι. Και εντάξει, αυτό που πάμε με τη γυναίκα μου είναι ότι okay, έχουμε δύο μεγάλα, τώρα πάρουμε και ένα μικρό που δεν πιάνει και χώρο και λοιπά, γιατί μπορούσαμε και τι να πάρουμε. Εγώ δεν είχα ιδέα από πάγκη, η γυναίκα μου. Καλά, το 98 δεν ξέρω πώς είχαν. Δεν ξέρω πώς, τα ήξερε, τα ήξερε όμως και μου λέει πάγκη θα πάρουμε. Είχε φέρει τότε, όπως είπα η κυρία, είχε κεφαλά ένα ζευγάρι, πήραμε μία σκύλα. Ξεκινήσαμε, δείχναμε και τη σκύλα μαζί με τον ροτβάιλερ, έμπαινε την κόρη μου νέων χειριστών. Ναι. Και μετά από 2 χρόνια, δηλαδή εμείς ξεκινήσαμε τις εκθέσεις το 2000 και αν θυμάμαι καλά το 2003 κάναμε ένα ζευγάρο μας στην Ιταλία και κάναμε την πρώτη γένα με τα ΠΑΓ και η δεύτερη γένα στη ζωή μου που είχα κάνει ποτέ. Όταν κάναμε την πρώτη γένα λοιπόν, αυτό που κουβεντιάσαμε και είπαμε με τη γυναίκα μου ότι εμείς το χόμπι μας κάνουμε, βόλτα κάνουμε. Δεν κρατάμε 2 από αυτά που είναι και πιο μικρά, πιο βολικά, γιατί ξέρεις τα ροτβάιλερ θέλουν και δουλειά, θέλουν και δεύτερο, τρέχα πάτριες, κούραση κλπ. Και κρατήσαμε ένα ζευγάρι, Παγ, και συνεχίσαμε να πηγαίνουμε σε εκθέσεις με αυτά. Με αυτά. Και αυτό μας οδήγησε σε αυτό που είμαστε σήμερα. Με τις επιλογές και τις αποφάσεις, ξέρεις, που όλοι παίρνουμε στην πορεία. Ναι.
κάτι αξιοσημείωτο ή εγώ ξέρεις με τις ιστορίες, θέλω να ακούω πράγματα. Πού έχει συμβεί στη διαδρομή σου με τα ΠΑΚ ή υπάρχει σαν μύθος ή... Θα σου πω. Πρώτα απ' όλα θα σου πω το εξής. Για να ασχοληθεί μου με τα ΠΑΚ και με την εκτροφή, εκτός από τα ίδια τα σκυλιά που με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί τα σκυλιά ζουν μαζί μου, δηλαδή καθημερινότητα, όταν ξυπνάω το πρωί δεν μπλένομαι, το πρώτο που κάνω είναι να ασχολούμαι με τα σκυλιά. Θα σου πω μια ιστορία που μου έχει συμβεί, που έχει μέσα την απόλυτη λύπη και την απόλυτη χαρά ταυτόχρονα. Ο πρωτόμος σκυλό από την Αμερική που έφερα, που ήταν ένα καταπληκτικό πάγκ και μου έδωσε πάρα πολλές χαρές, αυτός κάποια στιγμή αρρώστησε. Θα σου πω ότι σε 1,5 μήνα ανέβα κατέβα Αθήνα, γιατί τα περιθώρια στην επαρχία είναι λίγα όσον αφορά τα ιατρικά. 1,5 μήνα πρέπει να έκανα 6.000 χιλιόμετρα. Λοιπόν, έρχεται μία Τετάρτη που αποφάσισα, είχα το σκύλο στην Αθήνα, αποφάσισα πάνω να τον πάρω. Ο γιατρός δεν μου άφησε να τον πάρω. Ήθελα να τον πάω στη Θεσσαλονίκη. Και Πέμπτη βράδυ με παίρνουν τηλέφωνο ότι ο σκύλος τελείωσε. Παρασκευή λοιπόν ανεβαίνω Αθήνα να πάρω το σκυλό να το φέρω στο σπίτι. 700 χιλιόμετρα κλέγοντας. Λοιπόν, και την επόμενη μέρα είχαμε έκθεση. Φυσικά δεν υπήρχε καμία διάθεση για την έκθεση, αλλά τότε είχα ένα αρσενικό σκύλο που ήθελα να σε ασέν τελειώσει το Champion. Τον είχα κλείσει στην Ισπανία και έπρεπε να το κάνω, γιατί μετά υπήρχε πολύ μεγάλο κενό. Και δεν να το κάνει τώρα με αυτή τη. Ναι, και αποφασίσαμε να πάμε μόνο για αυτό το λόγο. Θα σου πω ότι είναι η μοναδική έκθεση που πήγα. Δεν είχα καν ξυριστεί. Φορούσα τα καθημερινά μου ρούχα. Καταλαβαίνει με τι. Ψυχική. Με τι πόνο μέσα ήμασταν εκεί. Εγκαίνει λοιπόν την ημέρα. Για πρώτη φορά σκύλος εκτροφής μου κέρδισε καλύτερο σκύλο σε χθες. Την ημέρα που έχασες ένα σκύλο. Τη μία μέρα έχασα ένα σκύλο που ήταν πολύ σημαντικός. Το μεγαλύτερο. Και την επόμενη μέρα κέρδισα το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κερδίσει ένας άνθρωπος που δείχνει ένα σκύλο στην έκθεση. Σαν να πω ότι και στα δύο. Ναι, ναι. Πες μου κάτι. Κινέζος, έτσι. Κινέζος, ναι. Είναι ανθρωποκεντρικός. Τέρμα, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το πάγκ ενδιαφέρεται για δύο πράγματα. Τον άνθρωπο και το φαΐ. Και εγώ για δύο πράγματα ενδιαφέρομαι, τους σκύλους και το φαΐ. Ναι, ναι. Το πάγκ μπορεί να κοιμάται, ξέρεις, δεν είναι ένα σκύλος που είναι όλη μέρα στην ενέργεια. Ναι. Είναι ένα σκύλος που συνήθως είναι αραχτός. Ναι. Θα ξυπνήσει, θα παίξει 10 λεπτά, θα κάνει τις μούρλες του και θα ξανακοιμηθεί. Ναι. Όμως είναι ένα σκύλος που θα σε παίρνει από πίσω. Ναι. Όπου πας. Ό,τι κάνεις. Το παρατήρησα μόλις τον κάδεψα μία φορά, μετά έγινε ουρά μου. Αλλά μόλις την έκανε κάποια στιγμή, ψάχναμε να τον βρούμε έξω στο τέτοιο στο χώρο. Ναι, γιατί ξέχωρα από την καλοσύνη που έχουν μέσα τους. Η ανεξαρτησία ζει. Είναι πολύ ξεροκέφαλα. Ναι, είναι πολύ ξεροκέφαλα. Η αλήθεια είναι. Και αν θέλουν κάτι, θα το κερδίσουν. Έχουν τρόπο να το κερδίσουν. Θα το κερδίσουν. Λοιπόν, τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση. Σαν άντρας προς άντρα, αποφασίζεις να εκθέψεις ΠΑΚ. Ζεις σε μια επαρχιακή πόλη όμως. Ναι, ναι. Με το καφενείο, με το τέτοιο κτλ. Πώς αντιμετωπίζουν εσύ την αμαλιάδα όταν βγαίνεις με ένα τέτοιο σκύλο έξω? Κοίταξε, βασικά. Καταρχήν, μη σου πω πώς αντιμετωπίζουν εμένα όταν βγαίνω με τον Γκριφόν έξω. Έτσι, ναι. Δηλαδή, πέφτει το που είμαι και λιγάκι. Τι λιγάκι δηλαδή. Πρώτα απ' όλα οι περισσότεροι με θυμούνται με τα ροτβάιλερ. Ναι. Και νομίζουν ότι είμαι με ροτβάιλερ ακόμα, αλλά... Ναι. Το πάγκ είναι ένα σκύλος που τραβάει την προσοχή. Μπορεί να είναι μικρός, αλλά τραβάει την προσοχή. Καζούρα όμως πρέπει να σου έχουν ρίξει, έτσι. Ναι, και στις εκθέσεις μέσα. Ειδικά στις αρχές μετά το ροτβάιλερ να με βλέπουν να μπαίνουν στο στιγμό με πάγκ. Ναι, ήταν κάπως. Εσύ όμως θα λάτρεψες μέσα από αυτή τη. Κοίταξε να δεις. Όποιος ζήσει. Γιατί καταρχήν, ας πούμε, όταν λατρεύεις μια. Επειδή την αγάπησες και τα ροτβάιλερ, το γεγονός ότι αφιερώθηκες μόνο εκεί δείχνει ότι τράβηξες καψούρα. Ναι, ναι, είναι φιλή, σε κερδίζει. Σε κερδίζει. Αν ζήσεις με ένα πάγκ, ναι, νομίζω είχες πάγκ και ξέρεις. Ναι. Βέβαια, εγώ ήμουν ατυχώς, ζήσαμε άσχημα προς το τέλος.
Anyway, ας τα αφήσουμε είναι αυτά που λέμε τα περί εκτροφών. Θέλω να μου πεις τι προβλήματα υγείας περιμένει ένας άνθρωπος ο οποίος αποκτά ένα παγκ και τι πρέπει να προσέχει. Το πρώτο που είπαμε είναι το κομμάτι του αναπνευστικού. Το δεύτερο είναι ότι τα μάτια. Ναι. Τον βλέπεις αυτό να τα μάτια του είναι κανονικά, αλλά τα πιο πολλά παγκ. Τα μάτια τους είναι εξώθαλμα, όπως οι περισσότερες βραχυκέφαλες φυλές. Ναι. Αυτό είναι κανονικό σωστά. Μάτι. Ναι, και ναι, βέβαια ναι. Θα σου πω κάτι που δεν το έχω δει σε πολλά παγκ. Από κάτω πεντακάθαρος. Πεντακάθαρος και θα σου πω και κάτι άλλο. Ας πούμε για το μάτι, να τελειώσουμε το μάτι, ότι όταν είναι εξώθαλμο, πολλά χτυπήματα. Πολλά ναι. Χτυπήματα, ναι, γιατί μπορεί να χτυπήσει οπουδήποτε, σε ένα φυτό ναι, κάπου. Ναι, ναι, ναι. Η ζάρα. Η ζάρα σε πολλά πάγκ είναι μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα να πιέζει τις αεροφόρους οδούς εδώ. Έτσι. Αυτά εδώ, όπως είναι και με τις λιτίδες, δεν έχουμε προβλήματα, δεν έχω ερεθισμούς, γιατί δεν είναι μεγάλες, δεν πιάνουν εύκολα υγρασία κλπ. Κλπ. Αλλεργίες, δυσπλασία. Δυσπλασία. Δερματικά. Μιλάω γενικά στη φυλή. Έτσι. Και επίσης υπάρχει η εγκεφαλίτιδα, που και αυτά όμως μπορείς μέσα από κάποιες εξετάσεις να τα ελέγξεις και να τα ξέρεις. Μάλιστα. Κάνεις εξετάσεις DNA, κάνεις εξετάσεις δυσπλασίας. Τι εξετάσεις κάνεις εσύ? DNA έχω, κοίταξε, έχω κάνει σε κάποια σκυλιά. Οι προγόνοι μου όμως, επειδή όμως είναι όλοι οι Αμερικάνοι στην Αμερική, όλες είχαν κάνει ήδη κάνουν, DNA. Ναι, DNA test. Είναι καθαρά από εγκεφαλίτιδα και τέτοια. Και δεν έχει συμβεί και κάτι μέχρι τώρα. Θα σου πω ότι η δική μου περίπτωση με παγκ, να μου πεις αν είναι κάτι το οποίο αφορά ασθένεια που ή πρόβλημα υγείας που ακολουθεί τα παγκ. Οι δύο τελευταίοι σπόνδυλοι ήταν ενωμένοι. Ναι. Με αποτέλεσμα να παραλύσει το πίσω, το πίσω σύστημα. Το πίσω σύστημα. Είναι κάτι που το συναντάς αυτό? Δεν είμαι σίγουρος. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, Χρήστο. Ρε φίλε, όταν έχω ένα ειλικρινή άνθρωπο απέναντί μου, δηλαδή ξέρεις που μου λέει δεν είμαι σίγουρος, και είσαι πόσα χρόνια εκτροφέας? Σχεδόν 20. Δεν ξέρω πόσο το εκτιμάω. Θα σου πω δεν γιατί. Δεν υπάρχουν άνθρωποι πια που λένε δεν ξέρω. Ναι, θα σου πω γιατί η εκτροφή δεν είναι κάτι που το μαθαίνεις. Είναι κάτι που για μένα που κάθε μέρα μαθαίνεις. Και κάθε μέρα συναντάς και καινούργια πράγματα. Πολλοί πιστεύουν ότι όταν είσαι εκτροφέας ότι τα ξέρεις όλα. Το θέμα είναι ότι ειδικά αν έχεις καλά σκυλιά, έτσι, δεν μπορεί να τα έχεις πάθει όλα για να έχεις προσωπική άποψη για όλα. Πόσα χρόνια ζουν? Πω, μισή καρδιά την κάνω αυτή. Τα περνάνε τα 12-13 χρόνια. Έχω δει πάγκ και 17 και 15. Θα δώσω λίγο σημασία σε αυτό που σου είπα πριν, ότι εδώ η ζάρα κάτω από τα μάτια είναι πεντακάθαρη. Ναι, ναι. Και τα παγκ που έχω συναντήσει δεν πλησιάζει να μυρίσεις. Ναι, 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 έχουν προβλήματα πριν πολλά. Ναι. Λοιπόν, τι προσοχή θέλει αυτό, τι πρέπει να κάνει ο άλλος καθημερινά, δηλαδή. Ναι, καθαρισμό. Θέλει ένα καθημερινό καθαρισμό. Ναι, αν έχει πρόβλημα, θέλει καθαρισμό. Είναι πρόβλημα αυτό, δηλαδή. Υπάρχουν κάποια που δεν βγάζουν. Κοίταξε να σου πω, εγώ καθαρίζω ζάρες όταν κάνω μπάνιο τα σκυλιά μου. Ναι. Μια φορά το μήνα. Μάλιστα. Μια φορά το μήνα. Και είναι έτσι, ε. Και είναι έτσι, ναι. Άλλος μπορεί να χρειάζεται κάθε μέρα. Κάθε μέρα καθάρισμα, ναι, και να μην αφήνει υγρασία μέσα, γιατί η υγρασία επηρεάζει αυτό το πράγμα. Μωρομάντιλο. Όχι, κοίταξε να δεις, εμείς όταν καθαρίζουμε χρησιμοποιούμε όχι μωρομάντιλα, γιατί έχουν υγρά αυτά. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείς κάτι μαλακό, όπως είναι οι δίσκοι του ντεμακιγιάζ, ας πούμε. Να απορροφήσει. Με λίγο νερό στην αρχή, έτσι να καθαρίσεις τις βρώμες που μπορεί να υπάρχουν εκεί μέσα. Και μετά με το ίδιο στεγνό να απορροφήσεις όλη την υγρασία. Όπως και τα μάτια, αν είναι εξώφθαλμα, οπότε ξεσκονίζονται πιο εύκολα κλπ. Χρειάζονται να τους βάλεις σταγόνες από φυσιολογικό ορό, να καθαρίζουν και τέτοια. Να πούμε ότι όταν ανοίγεις το φυσιολογικό ορό, δεν βάζεις μετά από ένα μήνα, γιατί μερικοί νομίζουν έτσι. Όχι, παίρνεις τα μικρά. Ένα έτοιμο, μπαπ, το πετάς. Ωραία. Χαρακτήρας. Πάμε τώρα τι χαρακτήρα έχει γενικά. Γενικά. Θέλω να μου πεις καταρχήν την πρώτη ερώτηση που κάνω σε όλους. Με τα παιδιά πώς είναι? Με όλους είναι. Με όλους είναι αγαπητός. Αγαπάει τους πάντες. Με τα παιδιά, πρώτη μέρα να το βάλεις με το μωρό, το πολύ πολύ να διαφορείς. Ναι.
Να πειράξει δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει αντιπάθειες. Μπορεί να δει δηλαδή κάποιον και να πει δεν σε γουστάρω σε έναν καθόλου. Κοίταξε. Είναι τόσο ανθρωποκεντρικός που θα σου πω, όποιος με χαϊδεύει. Μεγαλώνοντας κάποια σκυλιά, έχω δει, ξέρεις, έχουν τα βασικά χαρακτηριστικά στο χαρακτήρα, αλλά το καθένα έχει και τη δική του προσωπικότητα. Είναι. Αλλά κατά βάση, κατά 99% όποιον εδώ είναι, θέλουν να τον αγκαλιάσουν. Θέλουν να παίξουν μαζί του, θέλουν να κάτσουν στην αγκαλιά του, να το φιλήσουν, να. Μάλιστα. Έτσι, είναι πολύ ανθρωποκεντρικά δηλαδή σκυλιά. Άρα είναι ένα σκύλο πραγματικά συντροφιά και θέλω να μου πει ποιον θεωρείς τον κατάλληλο κηδεμόνα για αυτό το σκύλο. Κοίταξε, λέει ότι τα πάγκη ταιριάζουν σε όλους λόγω ιδιοσυγκρασίας του χαρακτήρα. Γιατί είναι ένα σκύλο ο οποίο κάνει πολλά, αλλά ο τρόπο που τα κάνει σε κάνει να γελάς. Δηλαδή θα κάνει αταξίες, αλλά ο τρόπος που το κάνει. Θα σε πιάσουν τα γέλια. Θα σε πιάσουν τα γέλια. Είναι χιουμορίστας. Γι' αυτό τους λένε μικρούς κλόουν. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Θα κάνει τα πάντα για το φαΐ. Σαν τα γαλλικά πεθαίνω, ρε φίλε. Ναι, λογικά, ναι. Θα κάνει τα πάντα για το φαΐ και ό,τι κάνει, μόνο γέλιο μπορεί να προκαλέσει. Εκνευρισμό δεν μπορεί να προκαλέσει. Εκπαιδευτικά. Τι. Λοιπόν, ναι, εκπαιδεύονται. Γιατί πες ότι είναι ξεροκέφαλα, έτσι. Εκπαιδεύονται, ναι, αλλά είναι ξεροκέφαλα. Εκπαιδεύονται και η τάση τους για τροφή νομίζω ότι τα βάζει να κάνουν. Ναι, θα κάνουν παπάδες ναι, εκεί πέρα. Έτσι. Φάει, ναι, ναι. Απλά θέλει προσοχή πώς θα αφαιρέσει το φαΐ, αλλιώς θα κυκλοφορήσουμε μπριζόλες μια ζωή. Κοίταξε, αυτός είναι ο κολλητός μου. Έτσι. Ότι μαζί μου. Έξω δεν θα τον αφήσω έξω. Γιατί αν θέλει να πάει εκεί, θα πάει. Ναι. Είναι ξεροκέφαλα. Πολύ. Ωραία, ένα σκύλο που δεν τον πολύ εμπιστεύεσαι. Ναι, είναι καλά, δεν απαγορεύεται κιόλα. Ελεύθερο, πάντα σε περιφραγμένο χώρο λέμε. Ούτως ή άλλως, ναι. Ναι, πριν είχε πλάκα γιατί ήταν συνέχεια από πίσω μου με κυνηγάγε. Ξαφνικά εξαφανίστηκε και δεν ξέραμε πού πήγε. Ναι, αυτό κάνουν. Ναι. Εντάξει. Τρομερό. Τι σημαίνει παγ. Έχει διάφορες εκδοχές που υπάρχουν για τη λέξη παγ. Είναι από τη λατινική λέξη. Που δεν θυμάμαι πως είναι ακριβώς πάγνες, κάπως έτσι, γιατί ναι. Σημαίνει γροθιά και αν δεις το σχήμα του κεφαλιού από τα πλάγια, ναι. Είναι σαν γροθιά. Και έχει πάρει ακριβώς τη στάση τώρα, έτσι. Την ώρα που το έκανες. Ναι. Μία άλλη εκδοχή είναι ότι είναι από τη λέξη pug με δύο G στο τέλος, την αγγλική λέξη που σημαίνει ευχάριστος, χαρούμενος. Και η άλλη εκδοχή είναι ότι τότε, την αρχαία που φέρανε τα pug στην Ευρώπη, υπήρχαν σαν κατοικίδια κάποιες μαϊμούδες, ένα είδος ναι. Που τα έλεγαν pug και βγήκε ο όρος pug dog, γιατί αυτά μοιάζανε με αυτές, ναι. Για να τις ξεχωρίζουν από τις μαϊμούδες. Θα κρατήσω το τελευταίο. Μ' άρεσε. Ναι. Ωραίο είναι, ναι. Μ' άρεσε, γιατί έχει και τέτοιο. Αλλά όπως σου είπα, οι Ολλανδοί τα λένε, η λέξη των Ολλανδών σημαίνει γουργουριτό, επειδή το έχουνε αυτό. Οι Γάλλοι τα λένε Καρλίν, οι Ιταλοί τα λένε Καρλίνο και οι Γερμανοί τα λένε Μοπ. Για να συνοψίσουμε, πέρα από κάποια προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν, γενικά είναι ένα σκύλος. Εύκολος. Εύκολος. Είναι ένα σκύλος που προσαρμόζεται εύκολα παντού. Σε περιβάλλον. Και στο διαμέρισμα και στην εξοχή μπορεί να ακολουθήσει τον ιδιοκτήτη παντού. Ναι. Τη μοναξία πώς την αντιμετωπίζει, δηλαδή την οκτάωρη έλλειψη του. Θα σου πω. Επειδή είναι ακριβώς επειδή δεν είναι πολύ ενεργητικά σκυλιά, επειδή είναι Jack Russell και είναι. Pug. Δεν λέμε Jack Russell σε αυτό το σκοπό. Ναι. Μόνο τα εκπαιδεύουμε. Όταν είναι μικρά έχουν πολύ ενέργεια. Μεγαλώνοντας είναι αραχτοί. Δηλαδή ένας καναπές, ένα μαξιλάρι είναι αρκετά, συνηθίζουν. Και έχουν αυτό το τέτοιο του χταποδιού κάτω στο θα ράξουν κάτω, εκεί ναι. Και μόλις ακούσουν ναι. Κάτι, εκεί. Ξεκινάει το καθίσμα. Εκεί, ναι. Μάλιστα. Άρα δεν τρελαίνονται, ας πούμε, όταν φεύγεις από το σπίτι. Δεν βγάζουν εύκολα θέματα. Όχι. Αυτός ναι, όχι όμως γενικώς.
Όχι, αυτός ναι, γιατί τον έχει στη τσέπη, να πούμε, τσεπάτο. Αυτός δηλαδή, με έχει κάνει. Όπου πας, να πούμε, αυτός. Μπαράκι, αυτό και τα λοιπά, είσαι μαζί αυτός. Του. Τον παίρνω πολλές φορές. Αφού εγώ δεν μπορώ να βγάλω τα χέρια μου από πάνω του, έχει κάτι ιδιαίτερο αυτός. Πάμε και για μπάνια μαζί, κάνουμε διάφορα. Δεν μου λες κολυμπάνε. Ναι, κολυμπάνε, αλλά δεν είναι κολυμβητές. Έτσι, ναι. Δηλαδή, ένα σωσίβιο θα ήταν καλή περίπτωση για τα πάγκ, γιατί βαραίνουν. Υπάρχουν ειδικά σωσίβια. Ναι, για μικρόσωμες φυλές. Γουστάρι όμως που το κάνει. Κοίταξε, εγώ τα δικά μου τα πάγκ δεν χρησιμοποιώ σωσίβιο. Ναι. Κάποια δικά μου πάγκ χρησιμοποιούν σωσίβιο. Ενώ δικά μου που τα έχουν αλληλιοκτήτες. Ναι, ναι. Με ένα σωσίβιο. Το γουστάρουν, ναι. Το κολύμπι. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Απλά σου είπα δεν έχουν δυνατότητες, δεν μπορούν να κολυμπήσουν, έτσι. Και λόγω αναπνευστικού και λόγω. Συμπεριφορικά υπάρχουν συχνά φοβίες. Όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα. Πέρασε ντούκου. Ναι. Ναι. Όχι, φοβίες. Για πάμε στη μυθοπλασία τώρα. Πες μου καμιά ιστορία από παλιά, από εκεί με τους Βασιλείς, με τα. Η γυναίκα του Ναπολέοντα, όταν ήταν φυλακισμένος, λέγεται ότι έστειλε μηνύματα στον άντρα της στο περιλέμιο του πάγκ. Ενός πάγκ. Ενός πάγκ. Έτσι. Αυτό το κάνει συνέχεια με το χέρι του. Ναι, θέλουνε, είναι αυτό που σου λέω, θέλουνε. Κάποια στιγμή δεν του δίνει σημασία και σου κάνει. Ναι, θέλουνε εκεί, θέλουνε επαφή. Το χέρι επάνω. Θέλουνε επαφή, ναι, θέλουν να σε νιώθουν. Μου είπες 2.500 χρόνια, βρίσκονται τοιχογραφίες, βρίσκονται τέτοια. Ναι, υπάρχουν σε πινάκες παλιά. Δηλαδή σε εποχές, μεσαίωνες, όλα αυτά. Ναι, υπάρχουν. Φαίνονται και πινάκες, ναι. Και. Αλλά ξέρεις, λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο αδύνατα. Και να ξέρεις κάτι, ποτέ ένα παγ λέει δεν είναι αρκετό. Ναι. Είναι πιο, κάτσε να δεις ποιος άλλος μου το είπε αυτό. Ποτέ δεν είναι θυμάμαι αρκετό. Θυμάμαι αν μου το είπε ο Κατσιμίχας, είσαστε και φίλοι. Κατσιμίχας. Ο Κατσιμίχας, ναι. Του το είπα, ότι νόμιζα ότι είναι ο τρίτος στον Κατσιμίχα. Πολύ δεν είναι Κατσιμίχα. Ο Κατσιμίχας, είσαστε και φίλοι. Πάρα πολύ φίλοι, ναι. Και μου είπε ότι του είχες δώσει και ένα τούμπανο σκύλο. Ναι, από ένα σκύλο που είχα φέρει από την Αμερική και μια ωραία σκύλα που είχα. Είναι ένας μικρός σκύλος με σιδερένια καρδιά. Ναι. Έτσι. Ναι, έχουν σιδερένια καρδιά. Σιδερένια καρδιά. Είχα το Ροτβάιλερ και το πρώτο σκύλο που είχα φέρει από την Αμερική μέσα στο σπίτι και ήταν μια σκύλα που τις ερχόντουσαν τα ρούχα, αλλά τα σκυλιά το μυρίζουν νωρίτερα, κατάλαβες. Mm-hmm. Τέλος πάντων, έγινε ένα τσαμπουκάς εκεί και τους χώρισα, αλλά δεν τους χώρισα, τους άφησα εκεί. Και κάποια στιγμή, ενώ το πάγκ ήταν στον καναπή όπως είναι αυτός καλή ώρα τώρα, σηκώθηκε το Ροτβάιλερ και του ρίξε μια γλυψά. Γλυψιά. Γλυψία. Τον έγλυψε. Κατεβαίνει το πάγκ κάτω, σηκώνει την τρίχα όλη και αρχίζει. Από τότε έκανα 3 μήνες να τους φέρω πάλι μαζί, γιατί κάθε φορά που τους έφερνα σε επαφή το παγ. Του γυρνάει για το μάτι ανάποδο. Ναι, πήγαινε μπροστά στο Ροτβάιλερ και. Εντάξει, ευτυχώς ο σκύλος ο άλλος ήταν καλός. Χαζός δεν ήταν, ήταν καλός. Και υπήρχε κοντρόλ στη μεταξύ μας σχέση εκεί στο σπίτι. Αλλά ναι, το παγ ήταν. Να σου πω τώρα κάτι που αφορά όλες τις μικρόσωμες φυλές. Είναι αυτό το συνήθειο που έχουν κάποιοι ιδιοκτήτες που θεωρούν ότι μια πάνα και η παραμονή του σκύλου μες στο σπίτι είναι αρκετή. Εσύ τους μιλάς γι' αυτό. Εννοείς για να κάνουν βόλτες περιπάτους και τέτοια έτσι. Κοίταξε, όταν παίρνεις ένα σκύλο πρέπει να συμμετέχεις σε όλες τις δραστηριότητες της οικογένειας. Το να έχεις ένα σκύλο και να τον αφήνεις στο σπίτι και να πηγαίνεις για. Ας πούμε για εκδρομή, για μπάνιο και να τον αφήνει σπίτι, δεν είναι σωστό. Το να το κυκλοφοράς με το σκύλο και να απολαμβάνεις έτσι τη βόλτα μαζί του. Και τη συντροφιά του. Έτσι, ναι. Φυσικά ένα παγ, μια βόλτα μικρή είναι αρκετή. Δεν είναι αθλητής για να κάνει μεγάλες βόλτες. Mm-hmm. Αλλά όλα χρειάζονται και τη βόλτα τους και την εκδόνωσή τους. Ωραία, γιατί εμένα είναι πραγματικό το συμβάν. Με έχει πάρει κάποια και μου λέει: έχω πρόβλημα. Κατουράει ο σκύλος μου στο σπίτι. Και λέω: πόσες βόλτες τον βγάζετε, μου λέει καμία. Ναι. Λέω και μου λέει: θέλω να τα κάνει απλά πάνω στην μπάνα. Αυτό είναι αδιανόητο, έτσι. Ερώτηση παγίδα. Δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχουν φυλές πια που δεν ζευγαρώνουν. Έτσι. Ναι. Που λειτουργεί, συνεχίζει και υπάρχει η φυλή μόνο μέσω τεχνικών ζευγαρωμάτων. Τα παγκ ζευγαρώνουν.
Ναι, ζευγαρώνουν. Παρόλο που πολλοί εκτροφείς χρησιμών που είναι τεχνητές και για άλλους λόγους, όχι μόνο για την φυσιολογική ικανότητα. Εντάξει, δεν λέω για να φέρεις από την Αμερική σπέρμα, ας πούμε, για να κάνεις κάτι. Λέω αν ζευγαρώνουν. Ναι, ναι. Ζευγαρώνουν. Η εμπειρία δικιά μου αυτό λέει. Ναι, εγώ δεν κάνω τεχνητές. Γιατί υπάρχει αυτή η κρυψίνο τέτοια ότι κάποιοι σκύλοι δεν. Γιατί δηλαδή υπάρχουν τέτοιοι σκύλοι. Υπάρχουν, ναι, ναι, αλλά υπάρχει ένα κρυψίνο. Κρύβομαι. Ο Κατσιμίγας είπε πίσω από το δάχτυλό μου μπορώ να κρυφτώ. Δεν μπορώ να κρυφτώ. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι σοβαρό αυτό το να γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχουν κάποιες φυλές που πια, καλός ή κακός. Ούτως ή άλλως, ο εκτροφέας θα χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα πράγματα, θα έχει τη γνώση της γραμμής του, των προβλημάτων κλπ. Κλπ. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά έναν ιδιοκτήτη δεν θα πρέπει να τον ενδιαφέρει αν ο σκύλος μπορεί να γεννήσει ή όχι φυσιολογικά, ζευγαρώσει ή όχι φυσιολογικά. Και αυτό που προτείνω σε όλους είναι να κάνουν στήρωση, ειδικά στα θηλυκά που έχουν περισσότερα προβλήματα, που μπορεί να έχουν περισσότερα προβλήματα. Πιομήτρες, συνοείς και τα λοιπά. Πιομήτρες, ψευδοκίησης, περίοδο κάθε λίγο και λιγάκι, που είναι και σκυλιά μέσα στο σπίτι, οπότε υπάρχει το αίμα. Σκυλιά που δεν ζευγαρούν, δεν είναι ανάγκη να βασανίζονται μια ζωή, έτσι. Και δεν υπάρχει αυτό ότι ο σκύλος θέλει να ζευγαρώσει ή ότι η σκύλα θέλει να γίνει μαμά. Στη φύση δεν ζευγαρώνουν όλα. Για να δεξίσω μου το αυτό. Στη φύση ζευγαρώνουν μόνο τα ισχυρότερα. Για να μπορούν να βγαίνουν, για να είναι τα πιο ισχυρά γονίδια, ούτως ώστε οι επόμενες γενιές να είναι ισχυρές. Έχεις δίκιο και ο φίλος μου πραγματευτάκης έτσι μου τα με τα πράγματα για τα θιβετιανά μαστίφ που τα αφήνανε και στα χιόνια λέει τα κουτάβια για να δούνε ποια θα επιζήσουν για να κρατήσουν τους πιο ισχυρούς. Αν πας πιο πολύ στη φύση τα πράγματα γίνονται πιο άγρια. Πιο άγρια. Ναι, ναι. Πάμε τώρα ρε Τάσο, Τάσο ή Αναστάσιο. Τι Σούλη. Σούλη, ωραία. Έτσι πάμε ρε, ξέρουν, μέσα ωραία, έτσι ξέρουν. Πάμε ρε Σούλη τώρα να μου πεις για τον πόλεμο των άστρων. Για τον πόλεμο στις βραχικέφαλες φυλές. Δηλαδή, τι έχουν πάθει ρε οι άνθρωποι, τι κόλλημα έχουν τώρα. Ναι. Γιατί βλέπεις αυτό το σκυλό και ζει μια χαρά, είναι ωραία. Και την αναπνοή του την έχει και έχει τραβήξει και ένα ταξίδι χωρίς air condition και έχουμε 38 βαθμούς αυτή τη στιγμή έξω. Τι είναι αυτή η ιστορία τώρα, δηλαδή. Με τις βραχικέφαλες είναι, όπως είπε και ο πρόεδρος της FCI στη συνέντευξή του την τελευταία που έδωσε, ότι είναι ο στόχος αυτών που δεν γουστάρουν τα σκυλιά ή δεν γουστάρουν τους καθαρόιμες φυλές. Και είναι ο εύκολος στόχος. Να ξεκινήσουν από εκεί. Να ξεκινήσουν από για εκεί τον πόλεμο. Να δαγκώνουν σιγά σιγά. Ναι, ναι. Ναι. Και όμως, ξέρεις πολύ καλά ότι οι εκτροφείς και οι περισσότεροι εκτροφείς αυτό που κάνουν είναι να προσπαθούν να βγάλουν καλύτερα και καλύτερα σκυλιά. Έτσι. Να πετάνε τα προβλήματα έξω από τη γραμμή τους, αν υπάρχουν. Μα να καταστρέψει ένα σκυλό 2.500 χρόνων. Ναι, ναι. Είναι δυνατόν. Γιατί. Ναι. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ελεγχθεί η κουταβοπαραγωγή. Η κουταβοπαραγωγή δεν την ενδιαφέρουν τα στάνταρ. Η κουταβοπαραγωγή γίνεται μόνο για λόγους οικονομικούς, έτσι. Ναι, και να σου πω και κάτι, επειδή η κουταβοαγορά που πάει στα 300 ευρώ δεν θα βάλει και τσιπάκι γιατί κοστίζει, δεν θα στείλει να το τέτοιο γιατί κοστίζει και άμα χαθεί αυτός ο σκύλος και καταλήξει αδέσποτος δεν θα μπορεί να εντοπιστεί και σε ποιον ήταν. Τέξει, όμως ενώ αν τσιπάκι κάποιος έχει ρίξει, έχει βάλει λεφτά και μια που σου είπα λεφτά την. Πόσο, περίπου, εξαρτάται. Πάνω κάτω, ξεκινάμε χιλιάρικο και πάμε. Κοίταξε πάμε να σου πω, ναι. Έχω από έως έχω χαρίσει, έως πολύ περισσότερα από αυτά που λες. Καλά, αυτό αλλά το ξέρω όλοι. Ναι. Έως πολύ περισσότερα. Ναι, ναι. Βάση, βάζουμε ένα χιλιάρικο. Ναι, βάση εκεί. Ωραία. Κοίταξε okay όμως, Χριστό, ναι. Τώρα για, αφού αναφέρεσαι αυτό, πρέπει να το κουβεντιάσουμε λίγο. Εκτροφέας, μακάρι, σαν εκτροφέας να μπορούσα να ζήσω από αυτό που αγαπάω, που το αγαπάω πάρα πολύ και που έχω αφαιρώσει και τη μισή μου ζωή. Δεν γίνεται. Αλλά δεν γίνεται. Δεν πολλοί γίνεται. Νομίζουν ότι γίνεται. Κάνουν λογαριασμούς. Πόσες γέννες κάνεις το χρόνο. Κοίταξε, μία φορά έχω κάνει τρεις και μάλιστα τότε ήταν γιατί είχα φέρει το δεύτερο σκύλο από την Αμερική. Είχα κάνει 11 κουτάβια τα οποία τα έδωσα μετά τους 5-6 μήνες. Αυτά που έδωσα.
Από μία, δύο έως καμία. Δηλαδή, φέτος έχω κάνει δύο γέννες μαύτωνα. Πέρυσι καμία, μία πρόπερση. Και δεν θυμάμαι παρά πίσω. Μία. Πες μου τώρα για να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι ο τρόπος που λειτουργείτε δεν είναι και θυμάμαι τώρα, θυμήθηκα τη στιγμή πάλι με το φίλο μου, τον Βασίλη τον Πανόπουλο, ότι ο τρόπος που λειτουργείτε είναι πραγματικά η αγάπη σας, τουλάχιστον όσοι περνάτε από αυτό τον καναπέ. Πόσο στον έχουν ζητήσει? Αυτόν τον ζητήσανε πάρα πολύ. Πες μου, πόσα σου δίνανε, πόσα σου είπανε? Εντάξει, δεν θέλω να πω νούμερα, μου έχουν δώσει. Θέλω να μου πεις, κασέρι, πόσα σου είπανε να σου δώσουν? Εντάξει, μου έχουν προσφέρει και 10 χιλιάρικα. Μου έχουν προσφέρει και σκύλο ανταλλαγή που έχει κερδίσει πολλά Best in Show. Αλλά εσύ κράτησες τον κολλητό σου. Ναι. Εν τω μεταξύ τα σκυλιά, όπως σου είπα, εμάς γεννιούνται, ζουν και μεγαλώνουν μέσα στο σπίτι. Η επαφή που έχουμε είναι από την πρώτη μέρα στα χέρια μας. Δεν είναι δύσκολο απλά να το δώσεις. Το δυσκολότερο είναι να αποφασίσεις πού θα το δώσεις. Και πάμε σε αυτό τώρα. Απορρίπτεις κάποιους ιδιοκτήτες εσύ? Γιατί εδώ δεν μιλάμε για κάτι που έχει επικινδυνότητα, ας πούμε, και μπορεί να τέτοιο. Εδώ θα πεις ότι κολλάει γραμματόσημο παντού. Θα σου πω. Κοίταξε να δεις. Όταν έχεις ένα χρόνο να δώσεις 1, 2, 3, 5 κουτάβια, ψένεις για 5 ανθρώπους, έτσι. Όταν σε έχουν πάρει 500 τηλέφωνα, πρέπει να κάνεις μια επιλογή. Συνήθως, προτεραιότητα για μένα έχουν αυτοί που θα με επισκεφθούν πριν τους πω ότι έχω κουτάβια. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να έρθει στο σπίτι μου να με δει και όντως ενδιαφέρεται για τη φυλή και για τα σκυλιά μου, αυτός έχει προτεραιότητα. Δεύτερος πόλεμος των άστρων. Επαγγελματίες vs εραστέχνες. Επαγγελματίας για μένα, αυτός που ζει δηλαδή από αυτό, μου μυρίζει κλουβί. Πολύ κλουβί. Ξέρω και ανθρώπους οι οποίοι έχουν πτέρυγες με σκύλους που δεν έχουν βγει έξω ποτέ. Λοιπόν, μόνο για το ζευγάρωμα. Τι πιστεύεις ότι θα συμβεί έτσι και στο νομοσχέδιο απαγορευτεί η εραστεχνική εκτροφή? Κοίταξε να δεις, έχεις φιλοξενήσει αρκετούς εραστέχνες. Δεν είναι τυχαίο. Ναι, ναι. Θα σου πω. Ναι, μα παγκόσμια. Δεν είναι τυχαίο. Παγκόσμια οι εραστέχνες εκτροφής κρατάνε τις γραμμές και τις. Έτσι. Αλλά θα σου το πω διαφορετικά. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να το κάνουμε επαγγελματικά. Οπότε πρέπει να έχουμε κάποιες εγκαταστάσεις έξω από την πόλη. Πρέπει να χτίσουμε, να φτιάξουμε, να κάνουμε. Χρήματα πολλά. Συντήρηση πολύ. Άρα τι πρέπει να γίνει εκεί? Πρέπει να υπάρχουν κουτάβια. Πολλά κουτάβια. Έτσι, άρα πολλά σκυλιά. Άρα πρέπει να πολλά σκυλιά. Ενδεχομένως, δεν ξέρω κιόλας, γιατί ποτέ δεν έχω υπάρξει ή έχω γνωρίσει κάποιον. Ναι, καλά, έχω γνωρίσει εγώ το πειράζει. Ναι. Το παίρνω εγώ επάνω μου δηλαδή. Ενώ ο εραστέχνης που ζει με τα σκυλιά του στο σπίτι του, δεν τον ενδιαφέρει άμα κάνει μία ή δύο γέννηση. Να σου πω κάτι, τα χρήματα που έδωσα εγώ για ένα σκυλό από την Αμερική, αν ήμουν κουταβό παραγωγός, θα είχα πάρει 30. Ναι. Έτσι, γιατί ο εραστέχνης τον ενδιαφέρει μέσα από το χόμπι του να φτάσει κάπου, καθένας με το δικό του μυαλό. Ενώ ο επαγγελματίας αναγκαστικά πρέπει να δουλέψει για το κέρδος. Mm-hmm. Μια γέννα το χρόνο δεν θα σου φέρει κέρδος. 3, 4, 5, 6, 10 κουτάβια το χρόνο δεν μπορεί να σου φέρουν κέρδος. Μαγειρέματα γίνονται σε εκθέσεις στην Ελλάδα. Θα σου πω πώς αντιμετωπίζω εγώ τα πράγματα. Γιατί όπου υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν όλα. Οι εκθέσεις, τα σόου, οι εκτροφείς, είμαστε μια μικρή κοινότητα, όπως είναι οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι υδραυλικοί, έτσι. Και εκεί μέσα υπάρχουν καλοί, πολύ καλοί, κακοί, πονηροί. Και άνθρωποι προσπαθούν να καταλάβουν. Γιατί κάποιοι προσπαθούν να πούνε ότι είναι ο Άγιος Χώρος, ας πούμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει Άγιος Χώρος. Σε λίγο θα πηγαίνουμε εκκλησία στους εκκλησίες. Ούτε στην εκκλησία δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι, γίνονται διάφορα. Χριστό όμως, όταν ήμουν στις αρχές, ξέρεις τι μου είχε πει κάποιος κάποτε. Το θέμα δεν είναι να βγεις μια φορά πρώτος. Το θέμα είναι να είσαι στην κορφή. Έτσι. Τώρα, όταν υπάρχει μια τετράδα και είσαι σήμερα πρώτος με διαφορετικό κριτή, μπορεί να είσαι ένα τρίτος. Οκ, το ότι είσαι εκεί όμως,
Σημαίνει ότι έχεις περάσει ότι έχεις ποιότητα. Από ολόκληρο Μπράβο. Το σύμπαν, έτσι. Ναι. Άρα δεν μπορεί όλοι να ήταν. Και θεωρώ ότι αυτό είναι κουτό γιατί για το συναίσθημα. Σε παρασύρει πολλές φορές. Δηλαδή, τώρα και το άνθρωποι, ίδιο το συναίσθημα. Ναι, άνθρωποι είμαστε. Δηλαδή, Ναι. Εγώ πιστεύω και το ανάποδο σου λέω, που το έχω πει κιόλας, ότι μπορεί να έχεις ένα κολλητό σου και επειδή ξέρουν ότι είναι κολλητό σου, να βγάλεις τον άλλον μη τυχόν και πούνε ότι έβγαλες τον κολλητό σου. Και αυτό μπορεί να γίνει, αλλά θα σου πω μια δική μου ιστορία. Ναι. Αυτό να με την αδερφή του, τους έχω δείξει 4 φορές ζευγάρι. Ναι. 3 φορές καλύτερο ζευγάρι έκθεσης. Mm-hmm. Την 4η, 2ο καλύτερο ζευγάρι έκθεσης με άνθρωπο που έχω κοιμηθεί στο σπίτι του. Μου εξήγησε το λόγο και τον ούτως ή άλλως ποτέ δεν έχω παραπονεθεί για τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Ή σχεδόν ποτέ. Έτσι, γιατί κάποιες φορές και θες από την ένταση και θα μου τρώσεις ή θα χαρείς παραπάνω από ό,τι πρέπει κλπ. Και όμως ήταν φίλος μου. Και μου έδωσε το 2ο, μου εξήγησε το λόγο και είπα: Οκ. Okay. Γιατί πάλι εκεί ήμουνα, κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Το πρόβλημά μου δεν ήταν να είμαι πρώτος ή δεύτερος, αφού ήμουν εκεί ήμουν χαρούμενος. Να είμαι ψηλά. Ναι. Λοιπόν, Σούλη, μέσα από σένα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εκτροφείς που πήραν τα μάξι τους και κάνανε δεν ξέρω εγώ πόσα χιλιόμετρα για να βρεθούν σε αυτό το στούντιο και να μου δώσουν μια συνέντευξη. Και μια ευχή να μου δώσεις να γυρίσω πάλι σήμερα πίσω, να πάρει μπροστά. Στη δίνω την ευχή και έχουμε και καλώδια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με πήρες τηλέφωνο 9 η ώρα το πρωί. Μου είπες, Χρήστο, έμεινα με το αυτοκίνητο και να δούμε μια άλλη μέρα κτλ. Και βρήκες τρόπο να βάλεις μπροστά το αμάξι και ήρθες. Ναι. Σου λέει, δεν το εκτιμώ απλά, είσαι περίπτωση ανθρώπου θα πω. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα εδώ. Ευχαριστώ που μου φέρες αυτό το υπέροχο πλάσμα, το οποίο δύσκολα έπαιρνα τα χέρια μου από πάνω του. Ίσως κάποιοι να πούν ότι βάλε μας κάνα ντουκι, κάνα τέτοιο να γουστάρουμε, γιατί αυτά βαράνε και τα ψηλά νούμερα. Αλλά θέλω να ξέρουν ότι αυτές τις φυλές, που πολλές φορές είναι και οι αρχαιότερες φυλές, εγώ θα τις παρουσιάσω. Και ας μην κάνω τα νούμερα τα οποία θα μου κάνει, ας πούμε, ένα σκύλος ο οποίος είναι της μοδός τώρα, εντάξει. Κοιτάξτε, τα μπάγκη είναι πολύ της μοδός, ούτως ή άλλως. Είναι. Αλλά όλες είναι, οι φυλές έχουν την αξία τους. Αλλά τώρα τον τελευταίο καιρό έχουν γυρίσει όλοι, ας πούμε, λες, ψάχνουν κάτι από 72 πόντους και πάνω, ας πούμε. Και η πρώτη ερώτηση δεν είναι πόσο κάνει. Ναι, ναι. Είναι πόσο ψηλό, πόσα κιλά θα γίνει. Ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει, τα ξέρεις αυτά ότι η διαφήμιση, οι ταινίες και αυτά παίζουν ρόλο στην παίζουν επιλογή. Ρόλο, ναι. Παίζουν ρόλο στην επιλογή φυσικά. Και εκεί ο κόσμος χρειάζεται μια έτσι, ενημέρωση καλύτερη, γιατί ο σκοπός είναι από τόσες φυλές που υπάρχουν καθαρό εμείς υπέροχες. Ο καθένας θα πρέπει να επιλέγει με βάση τον τρόπο ζωής του μια φυλή έτσι ώστε και ο σκύλος και ο ιδιοκτήτης να περνάει καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που εκτός από το ότι ήρθες, ξανά πιάσα ένα πάγκ στα χέρια μου, έτσι, μετά από πολλά χρόνια και το αγαπημένο μου ήταν αυτό. Και βλέπω ότι... Εμένα είναι πολλά. Αγαπημένα. Πολλά. Να σε καλά, Σουλή. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα πάρα πολύ.